Σήμερα δεν δικάζομαι εγώ, αλλά στο πρόσωπό μου δικάζονται όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της περιοχής. Με τα λόγια αυτά, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Δουνάκης, θέλει να ξεκαθαρίσει πως ναι, μεν σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως λέει, πως ο αγώνας σταματά και πως αν χρειαστεί δεν θα ξαναδιεκδικήσουν με το ίδιο θάρρος τα δίκαια αιτήματά τους. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, ο κύριος Δουνάκης, έχοντας το πλάι του συναδέλφους του, δηλώνει πως οι όποιες διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις γίνονται στην περιοχή διεξάγονται ειρηνικά και πάντα σε δημοκρατικό πλαίσιο. Ο κύριος Δουνάκης καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης με αναστολή, μια απόφαση που είναι εφέσιμη. Το δικαστήριο σήμερα, το Τριμελές Πλημελιού Δικαίου Αλεξανδρούπολης, οδηγήθηκε σε απαλλακτική κρίση για το αδίκημα της οπλοφορίας και της οπλοκατοχής και σε καταδικαστική, δυστυχώς, κατά την άποψή μας, κρίση για τα λοιπά αδικήματα. Στηριζόμενο βεβαίως στις καταθέσεις των αστυνομικών της Ξάνθης που βρέθηκαν σήμερα στο δικαστήριο και κατέθεσαν τη δική τους άποψη για το περιστατικό. Ήδη ασκήθηκε έφεση για την απόφαση του σημερινού δικαστήριου και η δίκη θα επαναληφθεί πλέον στο εφετείο. Από εμάς και από όλο τον κτηνοτροφικό κόσμο και αγροτικό κόσμο του νομού μας και της περιοχής μας είναι σεβαστή η άποψη του δικαστηρίου, αν και ήταν, πιστεύουμε, πάρα πολύ μεγάλη η ποινή που προέκυψε. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να χτυπήσουν τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου για να τον καταδικάσουν. Αυτή τη στιγμή καταδικάζεται όλος ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος. Γι' αυτό και εμείς, όποτε και αν χρειαστεί και υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα όπως το Σεπτέμβριο του 2015, θα είμαστε και πάλι σύσσωμοι και πάλι ενωμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις εκάστοτε κυβερνήσεις που θα αποφασίζουν λάθος για εμάς. Στα δικαστήρια βρέθηκαν με την κατηγορία της αντίστασης, της παρακόλλησης συγκοινωνίας και απόπειρας σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών στις αγροτικές κινητοποιήσεις του 2015 στο Τελωνείο των Κήπων, που αφορούσαν κυρίως τις θανατώσεις ζώων εξαιτίας της οζόδους δερματίτιδας, αλλά και τους λαθασμένους κυβερνητικούς χειρισμούς του προβλήματος, όπως έλεγαν τότε. Καταρχάς, σεβόμαστε την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε να πούμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαμε μία άριστη σχέση με την τοπική αστυνομία και μία συνεργασία που δυστυχώς, και λυπούμαστε που το λέμε, χάρη στις ψευδείς καταθέσεις 5 ανθρώπων αστυνομικών από την Ξάνθη, αυτές οι σχέσεις θα φτάσουν σε σημείο να διαταραχθούν. Θεωρούμε ότι είναι άδικο και ηθικά, δεν είναι κατηγορούμενος ο κ. Δουνάκης, είναι όλος ο αγροτικός κόσμος. Δεν έχουμε δώσει το δικαίωμα να μας αντιμετωπίζουν ούτε σαν εγκληματίες 3,5 ώρες δίκης για κάτι που ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει και επαναλαμβάνω και λυπάμαι για ψευδείς καταθέσεις 4-5 αστυνομικών. Εγώ πιστεύω ότι η σημερινή καταδίκη του συνάδελφού μας του Δουνάκη έχει σαν αποτέλεσμα την αποθάρρυνση του αγροτικού πληθυσμού, του αγροτικού κινήματος εν ώψη των νέων κινητοποιήσεων που προβλέπεται να γίνουν στο τέλος του Γενάρη. Φυσικά δεν θα πτωιστούμε εμείς, δεν θα φοβηθούμε εμείς, θα συνεχίσουμε τον αγώνα γιατί πρόκειται περί ζωής. Σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου, αν και είναι για εμάς ιδιαίτερα αυστηρή, όπου πιστεύουμε ότι διαταράσσει την κοινωνική συνοχή των κοινωνικών ομάδων που ζούμε και αγωνιζόμαστε και εργαζόμαστε στην περιοχή. Εκφράζουμε απόλυτα την αντίθεσή μας στην ποινικοποίηση των αγώνων, οποιαδήποτε μορφής αγώνων είναι αυτή, απεργία, διαμαρτυρία, οποιαδήποτε πραγματικά κινητοποίηση θα πρέπει να γίνεται ελεύθερα